ψάρι της εποχής μας. Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μουκύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Επεισόδιο 25. Άγιος Ραφαήλ του Μπρούκλιν, επίσκοπος των Σύρων της Αμερικής. Η μνήμη του τελείται στις 27 Φεβρουαρίου. Ο Ραφαήλ, ήδη επικεφαλής της Ιεραρχικής Ιεραποστολής πρώτης χειροτονίας του σε επίσκοπο, αύξησε την ποιμαντική του δραστηριότητα στον μέγιστο βαθμό. Πάντοτε χαρακτηριζόταν από μια ακούραστη διάθεση να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στη διακονία του ποιμνίου του. Στα πλαίσια των νέων του καθηκόντων, πρόσθεσε τώρα και την 15ήμερη έκδοση του περιοδικού της επισκοπής του «Ο Λόγος». Η αραβική ονομασία ήταν «Αλ-Καλιμάτ», το πρώτο τεύχος του οποίου κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου του 2005. Αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον της Ορθοδοξίας στην Αμερική ήταν άμεσα συνυφασμένο με την χρήση της αγγλικής γλώσσας, στο περιοδικό του περιλάμβανε ένα μέρος γραμμένο στην αγγλική. Με την κυκλοφορία του περιοδικού αυτού, οι Ορθόδοξοι Άραβες μπορούσαν να οικοδομούνται από τον λόγο του Αγίου Ποιμένα τους σε κάθε γωνιά της Αμερικής. Στην εισαγωγή του πρώτου τεύχους του περιοδικού, ο Άγιος Ραφαήλ έγραψε τα εξής. «Ονομάσαμε το περιοδικό μας «Ο Λόγος», εν πρώτης διότι αυτό είναι το όνομα του Σωτήρος και Λυτρωτού μας Ιησού Χριστού, του Λόγου του Θεού, και εκ δευτέρου για να υποδηλώσουμε το ένα από τα τρία ιερατικά μας καθήκοντα, το καθήκον της διδασκαλίας και του κηρύγματος του λόγου, της σωτηρίας παντού και ιδιαίτερα εντός των ορίων της επισκοπής μας, συμφώνως προς την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή». Το περιοδικό «Ο Λόγος» είχε αποκλειστικά πνευματικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο του περιοδικού χωριζόταν σε 5 μέρη. Δογματικές αλήθειες, ηθικές διδασκαλίες, εκκλησιαστικά θέματα, χρονικό της επισκοπής και επίσημες ανακοινώσεις. Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, ο Άγιος Ραφαήλ επεδίωκε να διαφωτίζει τους πιστούς σε θέματα δογματικής και ηθικής, να μεταδίδει το πνεύμα της αγάπης ανάμεσα στους Άραβες και να τους ενημερώνει για την κατάσταση στα χριστιανικά έθνη, ιδιαίτερα για την πορεία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Δεν είχε σκοπό να καταπιάνεται με άκαρπες πολεμικές μεθόδους και κριτικές άλλων χριστιανικών ομολογιών ή πολιτικών κινημάτων. Απόλυτο στόχος του ήταν η οικοδόμηση των πιστών στην εν πνεύματι ζωή. Και πράγματι, η αγνότητα των στόχων της σύναξης και της έκδοσης του περιοδικού συνετέλεσαν στο να συνεχίσει να εκδίδεται και να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Η νέα του θέση ως επισκόπου δεν απέτρεψε τον Άγιο από το να συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδίες, κατά τις οποίες πάντοτε βάπτιζε, νύμφευε, εξομολογούσε, λειτουργούσε και κήρυτε τον λόγο της αληθείας στους πιστούς όπου και αν βρισκόταν.
τον Απρίλιο του 1905, ευλόγησε την έναρξη του έργου ανέγερσης ενός ναού στη Βοστόνη και τον Μάιο τιμήθηκε από τον Τσάρο Νικόλαο με το παράσημο του τρίτου βαθμού του τάγματος του Αγίου Βλαδιμίρου. Το καλοκαίρι του ιδίου εκείνου έτους, ο Άγιος Ραφαήλ θα συνέβαλε σε ακόμη ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, το οποίο είχε ως πρωτεργάτη και εμπνευστή τον Άγιο Τίχωνα. Πρόκειται για την ίδρυση της πρώτης Ορθόδοξης Μονής στην Αμερική και του εξαρτημένου από αυτήν ορφανοτροφείου. Έτσι, στις 16 Ιουλίου του 1905, ο Άγιος Ραφαήλ έφτασε στη Νότια Χαναάν, κοντά στο Μέιφιλ της Πενσιλβάνια, όπου βρισκόταν το αγρόκτημα στο οποίο θα ανεγυρώταν η Μονή. Ο Άγιος Ραφαήλ στάλθηκε από τον Άγιο Τίχωνα για να τελέσει τον αγιασμό του αγροκτήματος εν όψη της έναρξης των έργων. Στον σταθμό του τρένου τον ανέμενε ο προϊστάμενος της προσανέγερση μονής, ο ιερομόναχος Αρσένιος, μαζί με τα μέλη της Ορθόδοξης τοπικής κοινότητας. Η υποδοχή η οποία ανέμενε τον επίσκοπο ήταν θερμότατη. Μόλις το τρένο μπήκε μέσα στο σταθμό, η ενοριακή ορχήστρα άρχισε να παίζει χαρούμενη μουσική. 4 αδελφότητες με πλήρη παραδοσιακή ενδυμασία και τους αρχηγούς τους να φέρουν ξύφι, χαιρέτησαν επίσημα τον ιεράρχη. Οι ένστολοι άντρες, ως φρουρά τιμής, παρατάχθηκαν αμφιπλεύρος της πορείας που οδηγούσε από το τρένο προς την άμαξα που περίμενε τον Άγιο Ραφαήλ, τον πατέρα Αρσένιο και ακόμη έναν ιερέα. Η άμαξα κατευθύνθηκε προς το ναό του Μέιφιλντ κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, όπου είχαν μαζευτεί οι πιστοί και ακολουθούσαν εν πομπή τη διαδρομή προς την εκκλησία. Ο Άγιος Ραφαήλ ευλογούσε από την άμαξα τους πιστούς τριγύρω του. Στο ναό υποδέχθηκαν την πομπή τα παιδιά του σχολείου, ντυμένα με τα κυριακάτικά τους ρούχα. Στην είσοδο του ναού στέκονταν ενορίτες, κρατώντας τον σταυρό και τα λάβαρα. Έμοιαζε σαν ο πληθυσμός ολόκληρης της κοιλάδας να είχε συγκεντρωθεί στο ναό για μια πρωτοφανή εορταστική περίσταση. Υποδέχθηκε επίσημα τον Άγιο Ραφαήλ με τον Σταυρό Ευλογίας και αφού φόρεσε τον αρχιερατικό μανδύα, ο Άγιος εισήλθε στο ναό, ο οποίος ήταν στολισμένος λαμπρά και φωταγωγημένος από πλήθος κεριών. Καθώς εισερχόταν στο ναό ο Άγιος Επίσκοπος, το πολυάριθμο εκκλησίασμα έψαλε με μεγάλη ζέση και ιερό ενθουσιασμό το άξιο νεστή. Στη συνέχεια ο Άγιος Ραφαήλ προσκύνησε τις εικόνες και ακολούθως άκουσε την επίσημη προσφώνηση του ιερέα, ο οποίος άρχισε με τα ακόλουθα λόγια. «Θεοφιλέστατε, το ποίμνιο του Μέιφιλντ είναι πανευτυχές και σας υποδέχεται σήμερα με μεγάλη χαρά, καλωσορίζοντάς σας ανάμεσά μας. Δεν έχουμε ακόμη συνέλθει από τα συναισθήματα χαράς που βιώσαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυεράρχου μας, του Αρχιεπισκόπου Τίχωνος, και τώρα ο Κύριος μας αξιώνει αυτής της μεγάλης ευκαιρίας να υποδεχθούμε με τον αρμόζοντα πανηγυρικό τρόπο την ημετέρα Θεοφιλία και για μια ακόμη φορά
να δούμε έναν ιεράρχη και να συμμετάσχουμε στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Έρχεστε σε εμάς ως ο πρώτος ιεράρχης της Συρο-Αραβικής Εκκλησίας στην Αμερική για να μοιραστείτε με τον ρωσικό λαό την χαρά της δημιουργίας του ορφανοτροφείου και την ίδρυση της Μονής. Στην αντιπροσφώνησή του, ο Άγιος Ραφαήλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και τη χαρά του για την ευλογία που του χάρισε ο Θεός να αντιπροσωπεύσει τον Αρχιεπίσκοπο Τίχωνα σε μια τόσο σπουδαία στιγμή στην ιστορία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Ιουλίου του 1905, ο Άγιος Ραφαήλ τέλεσε την Θεία Λειτουργία και το απόγευμα αναχώρησε με τον πατέρα Αρσένιο με άμαξα για την Ήπεθρο όπου βρισκόταν το αγρόκτημα. Το ταξίδι κράτησε 3 ώρες. Εκεί, στην αγρικία του κτήματος, η οποία είχε μετατραπεί προσωρινά για να λειτουργεί ως ορφανοτροφείο, τους υποδέχθηκαν οι υπεύθυνοι του ορφανοτροφείου, η μοναχή Μαρία και τα ορφανά παιδάκια. Στο μικρό παρεκκλήσιο του ορφανοτροφείου, ο Άγιος Ραφαήλ τέλεσε την νυχτερινή ακολουθία, στην οποία παρευρέθηκαν τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού του ορφανοτροφείου, μερικοί ντόπιοι ορθόδοξοι αγρότες, καθώς επίσης και μερικοί μη ορθόδοξοι κάτοικοι της περιοχής. Το πρωί της επόμενης μέρας τελέστηκε η ακολουθία του όρθου και αμέσως μετά αγιασμός του ορφανοτροφείου. Στη συνέχεια τελέστηκε η πέθρια Θεία Λειτουργία στο σημείο όπου θα ανεγυρώταν το πρώτο κτίριο της Μονής. Στη λειτουργία έλαβαν μέρος και άλλοι ιερείς εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Χωτοβίτσκι. Το εκκλησίασμα ξεπερνούσε τους 100 πιστούς. Όπως όλοι οι Άγιοι, έτσι και ο Άγιος Ραφαήλ δοκίμασε τη ζωή του το ποτήριο των πειρασμών. Ο μεγαλύτερος πειρασμός ήλθε αμέσως μετά την χειροτονία του. Προς τα μέσα του Αυγούστου του 1905, μία συνεχιζόμενη οξία αντιπαράθεση στον τύπο μεταξύ της εφημερίδας των Ορθοδόξων Σύρων και αυτής των Μαρονιτών ανάγκασε τον Άγιο να καλέσει τις αντιμαχόμενες πλευρές να θέσουν τέρμα σε αυτήν την κατάσταση. Ο εκδότης όμως της Μαρονιτικής εφημερίδας, γνωστός για διάφορες εξτρεμιστικές δραστηριότητες, βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε από καιρό για να χτυπήσει τον Άγιο. Πέρα από τα συκοφαντικά άρθρα που άρχισαν να κυκλοφορούν κατά της ηθικής ακεραιότητας του Αγίου, ο Άγιος άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του. Ως εκ τούτου, αναγκάστηκε να μετακινείται πάντοτε συνοδευόμενος από άτομα της ενορίας του, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, για προστασία από τυχόν επιθέσεις εναντίον του. Πράγματι είχαν αρχίσει να σημειώνονται σοβαρά επεισόδια οδομαχιών μεταξύ των Ορθοδόξων και των Μαρονιτών με αρκετούς τραυματισμούς. Κάποιο βράδυ, καθώς βρισκόταν στον δρόμο για να επισκεφθεί έναν ενορίτη του που τραυματίστηκε από επίθεση Μαρονιτών, ο Άγιος βρέθηκε στη μέση του ξεσπάσματος μιας πολύ σοβαρής τέτοιας συμπλοκής. Όταν κατέφθασε η αστυνομία, μεταξύ άλλων συνελήφθη και ο Άγιος, ο οποίος ήδη απομακρυνόταν βιαστικά από την σκηνή της συμπλοκής. Ο αστυνομικός που συνέλαβε τον Άγιο
για λόγους μέχρι σήμερα άγνωστους, δήλωσε ότι ο Άγιος οπλοφορούσε και ότι μάλιστα τράβηξε τη σκανδάλη σημαδεύοντας εναντίον του, αλλά το περίστροφο δεν εκπρισοκρότησε. Ο Άγιος φυλακίστηκε και την επομένη, μετά την ανακριτική ακρόαση, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Η υπόθεση απασχόλησε το δικαστήριο μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, οπότε οι κατηγορίες κατά του Αγίου αποσύρθηκαν. Ωστόσο, καθ' όλη την διάρκεια της υπόθεσης και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της, οι απειλές κατά της ζωής του συνεχίζονταν και ο Άγιος βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ύποπτα πρόσωπα. Σε άρθρο τοπικής εφημερίδας αναφέρονταν τα εξής. Παρά τις απειλές, ο Σύρος Επίσκοπος τελεί την ακολουθία. Αψηφώντας τις απειλές κατά της ζωής του, ο Επίσκοπος Ραφαήλ Χαγαουίνη της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας τέλεσε χθες τις ακολουθίες στο ναό στην οδό Pacific Street. Μια φρουρά από detectives βρισκόταν σε επιφυλακή. Το εκκλησίασμα ήταν το μεγαλύτερο από την περίοδο που άρχισαν οι δοκιμασίες του Επισκόπου Χαγαουίνη με τα αντιεκκλησιαστικά στοιχεία. Ο Επίσκοπος δήλωσε ότι συγχώρεσε πρόθυμα τους δυσφημιστές του και ήταν θλιμμένος για την ανευλάβειά τους. Κάλεσε επίσης το ποιμνιό του να μην υψώσουν χέρι προς υπεράσπισή του, διότι οι νόμοι ήταν επαρκής προστασία από τις επιθέσεις που γίνονταν κατά του ιδίου και των ενωρητών του. Είχαν ήδη συμπληρωθεί 10 χρόνια εντατικής εργασίας από την ίδρυση της Σιροαραβικής Ιεραποστολής στην Αμερική και η καρπή των αγώνων αυτών ήταν σπουδαία σημασίας. Πραγματοποιήθηκαν 3 μεγάλα έργα που θα άφηναν τη σφραγίδα τους στην ιστορία των Ορθοδόξων Αράβων στο Νέο Κόσμο. Είχε λειτουργήσει ο Σιροαραβικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου στο Μπρούκλιν με το κημητήριο, έγινε η χειροτονία του πρώτου Σύρου Επισκόπου για ολόκληρη την Αμερική και κυκλοφόρησε η πρώτη περιοδική έκδοση της Σύρο-Αραβικής Επισκοπής. Πάντοτε πλήρης από ένθεο ζήλο, ο Άγιος Ιεράρχης, κατά το Αποστολικό Λόγιο, τα μεν όπισθεν επιλανθωνόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, δεν στεκόταν στο μέγεθος των κατορθωμάτων, αλλά έβλεπε διαρκώς προς το μέλλον, προγραμματίζοντας νέα έργα και αγωνιζόμενος με νέες δυνάμεις για τη σωτηρία του ποιμνίου του. Ήδη ο αριθμός των μελών της κοινότητας στη Νέα Υόρκη είχε αυξηθεί σημαντικά. Τα παιδιά που γεννιούνταν εδώ, στη Νέα Πατρίδα, μεγάλωναν και η ανάγκη για ορθόδοξη διαπαιδαγώγησή τους γινόταν όλο και πιο επιτακτική. Έτσι για τον σκοπό αυτόν, ο καλός Ποιμήν αποφάσισε να προωθήσει τις προσπάθειες για ίδρυση βραδινού σχολείου, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να μορφώνονται σε μια ορθόδοξη ατμόσφαιρα και θα κρατούσαν έτσι ζωντανή την εθνική τους ταυτότητα και πίστη. 4 χρόνια αργότερα, κατά τα τέλη του 1910, το έργο αυτό ήταν πια πραγματικότητα. Το βραδινό σχολείο λειτουργούσε καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6. Και τα μαθήματα περιλάμβαναν την αραβική γλώσσα, τα θρησκευτικά, την λειτουργική και την ψαλτική. Από τον άμβονα του ναού στο Μπρούκλιν και μέσα από τις σελίδες των αραβικών εφημερίδων στην Αμερική, ο Άγιος Ραφαήλ κάλεσε την κοινότητα σε γενική συνέλευση για να συζητηθούν πνευματικά και οικονομικά θέματα της Επισκοπής. Στη συνέλευση αυτήν
η οποία έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου του 1906, ο κόσμος κατέκλυσε την αίθουσα συνάξεων της ενορίας. Όλοι μαζί, ομοφόνος και ομοφρόνος, συμφώνησαν χαρούμενοι με την πρόταση του επισκόπου τους. Ο Άγιος Ραφαήλ αναγνώριζε ότι το μέλλον της Ορθοδοξίας στην Αμερική δεν βασιζόταν τόσο στην πρώτη γενεά μεταναστών, όσο στις νέες γενναίες, στα παιδιά που γεννιούνταν στην Αμερική και θεωρούσαν αυτήν ως την φυσική τους πατρίδα. Ως εκ τούτου, η ορθόδοξη πνευματική μόρφωση των παιδιών αυτών ήταν ό,τι πιο κρίσιμο για την επιβίωση και την διάδοση της Ορθοδοξίας στο νέο κόσμο. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έπρεπε να τύχει της ορθής διαχείρισης στο σημείο αυτό ήταν το θέμα της γλώσσας. Τα παιδιά αυτά, γεννημένα στην Αμερική, είχαν ως πρώτη γλώσσα τους την αγγλική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουν την αραβική λειτουργική γλώσσα που χρησιμοποιείται στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και στις λειτουργίες. Έτσι, είχε ήδη αρχίσει να παρατηρείται το φαινόμενο της αποχής από τον εκκλησιασμό στο Μπρούκλιν λόγω ακριβώς αυτού του προβλήματος. Χειρότερα ακόμη, αρκετές οικογένειες οι οποίες είχαν προσεγγιστεί από άλλες χριστιανικές ομολογίες όταν ακόμη βρίσκονταν στη Συρία, τώρα επέλεγαν να στέλνουν τα παιδιά τους σε αγγλόφωνα προτεσταντικά και ρωμαιοκαθολικά κατηχητικά σχολεία τις Κυριακές. Εντοπίζοντας αμέσως τον κίνδυνο, ο Άγιος Ραφαήλ έσπευσε να δώσει λύση. Αρρωγότου στις προσπάθειες αυτές έλαβε τον πατέρα Ingram Nathaniel Irvine. Ο πατήρ Ingram ήταν πρώην επισκοπελιανός κληρικός, ο οποίος προσήλθε στην Ορθοδοξία και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος τον Οκτώβριο του 1906 από τον Άγιο Τίχωνα και τον Άγιο Ραφαήλ στον Ρωσικό Καθεδρικό Ναό της Νέας Υόρκης. Με τη βοήθεια λοιπόν του πατρός Ingram, ο Άγιος Ραφαήλ άρχισε τώρα να προωθεί την χρήση της αγγλικής γλώσσας στην Ορθόδοξη λατρεία. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών κατά τις αρχές του 1907, ο Άγιος Ραφαήλ ευλόγησε την έναρξη τριών έργων που θα συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του. Συγκεκριμένα, κάθε τεύχος του επισκοπικού περιοδικού «Ο Λόγος» θα περιλάμβανε 4 σελίδες με άρθρα στην αγγλική, μια φορά το μήνα θα τελείτο η λειτουργία και θα γινόταν το κήρυγμα στην αγγλική, ενώ θα λειτουργούσε αγγλόφωνο κατηχητικό σχολείο κάθε Κυριακή. Οι σημαντικές αυτές προσπάθειες του Αγίου Ραφαήλ συνέπεσαν χρονικά με την έκδοση του βιβλίου της Isabel Hapgood «Εγχειρίδιο ακολουθιών της Αγίας Ορθοδόξου Καθολικής και Αποστολικής Ελληνορωσικής Εκκλησίας», το οποίο αποτελούσε συλλογή και μετάφραση των ακολουθιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την ρωσική στην αγγλική γλώσσα. Έτσι ο Άγιος Ραφαήλ υπέδειξε την χρήση του βιβλίου αυτού σε όλους τους σιροαραβικούς ναούς στην Αμερική. Στις 20 Αυγούστου του 1907, ο Άγιος Ραφαήλ μαζί με αντιπροσώπους κλήρου και λαού των ρωσικών και αραβικών κοινοτήτων της Νέας Υόρκης υποδέχθηκε τον νέο Ρώσο Αρχιεπίσκοπο
της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής Πλάτωνα, ο οποίος αντικατέστησε τον Άγιο Τίχωνα. Ο Άγιος Τίχων είχε ήδη αναχωρήσει για την Ρωσία στις 26 Μαρτίου, όπου είχε διοριστεί αρχιεπίσκοπος στην ιστορική Μητρόπολη του Γιαροσλάβ. Κατά την τελετή υποδοχής του αρχιεπισκόπου Πλάτωνος, ο Άγιος Ραφαήλ προσφώνησε τον επίσημο λόγο και έκανε μια ιστορική αναφορά στην πορεία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Τέλος, ο Άγιος Ραφαήλ προσκάλεσε τον αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τελέσει την Θεία Λειτουργία στον Αραβικό Καθεδρικό Ναό του Μπρούκλιν την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου. Δύο άλλες τιμητικές διακρίσεις προσθέθηκαν κατά τα επόμενα δύο χρόνια στο ενεργητικό του Αγίου. Τον Μάρτιο του 1908, ως πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Συρίας, έλαβε από την βασιλομήτωρα Μαρία Φεοντόροβνα, πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού Ρωσίας, τιμητικό παράσημο για την σημαντική δωρεά των 2.000 δολαρίων στον Ρωσικό Ερυθρό Σταυρό, με σκοπό την ανακούφιση των θυμάτων των πραξικοπηματικών εξεγέρσεων και συμπλοκών του 1905. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 1909, ο τσάρος της Ρωσίας, Άγιος Βασιλομάρτης Νικόλαος ο Δεύτερος, του απένιμε τον πρώτο βαθμό του τάγματος της Αγίας Άνης, μια τιμητική διάκριση η οποία κανονικά απονεμόταν μόνο στους ευγενείς εκκλιενετείς. Ένα ακόμη σημαντικό έργο της διακονίας του Αγίου Ραφαήλ αποτελεί και η αγορά ενός μεγάλου τριώροφου κτηρίου δίπλα ακριβώς από τον Καθεδρικό Ναό του Μπρούκλιν. Για την αγορά του κτηρίου αυτού, το οποίο κόστιζε συνολικά 16.000 δολάρια, η Αραβική Επισκοπή πλήρωσε τις 4.000 από το ταμείο της και έλαβε δάνειο για το υπόλοιπο ποσό των 12.000 δολαρίων, το οποίο θα αποπλήρωνε σε 5 χρόνια με 6% τόκο. Το κτίριο αυτό θα στέγαζε τα κεντρικά γραφεία της Επισκοπής του Μπρούκλιν, την κατοικία του Εφημερίου του Καθεδρικού Ναού, τις αίθουσες των κατηχητικών συνάξεων, το βραδινό σχολείο και το ορφανοτροφείο. Εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος